σταματήσει μαζί σου. Εννοείται πως θέλω να μείνω εγώ στη ζωή σου. Μα τα ψέματα δεν τα σηκώνω. Ένα ψέμα σου και σε τελειώνω. Ένας άνθρωπος που έχει πολύ λίγους φίλους συνειδητά. Όπως μας είπες πριν από τις διαφημίσεις, τους ανθρώπους περνάω από κόσκινο για να δω αν θα μπουν στη ζωή μου ή όχι. Δεν θα λειτουργούσε προστατευτικά για σένα να κάνεις έστω και στα 27 σου χρόνια μια οικογένεια? Είμαι 27. Πόσο είσαι? Είμαι στα 29. Α, εντάξει, δύο χρόνια. Ξαναπες με αυτό που με ρώτησες. Εάν το περιβάλλον της οικογένειας λειτουργούσε προστατευτικά για σένα, ναι, στα 29 σου. Δηλαδή, αισθανόσουν ασφαλής. Είσαι ένας άνθρωπος δηλαδή που θα, αν θα ήθελες να κάνεις σύντομα οικογένεια, αν θα ήθελες να παντρευτείς. Βεβαίως θα ήθελα. Να κάνεις δική σου οικογένεια έτσι ώστε να αισθανόσουν και ασφαλείς με τη γυναίκα που θα έχεις επιλέξει, με τα παιδιά σου, να κάνεις δηλαδή το δικό σου περιβάλλον να δημιουργήσεις. Ζω και αναπνέω για τη στιγμή που θα γίνει αυτό στη ζωή μου. Και αυτό το λέω όχι τώρα, δεν συμβαίνει τώρα και το σκέφτηκα τώρα, το σκέφτομαι πολλά χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια και δεν θα ήθελα να φτάσω στην ηλικία των 40 για να την κάνω. Εύχομαι και πιστεύω ότι μέχρι τα 33 μου, άντε 35, να παντρευτώ. Τώρα δηλαδή. Γιατί θέλω να κάνω παιδιά. Θέλεις, αγαπάω πολύ παιδιά. Πολλά παιδιά θες να κάνεις. Αυτό που σκεφτόμουν από μικρός είναι 3. Τώρα, ό,τι φέρει ο Θεός, θα είναι καλοδεχούμενο. Σου το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι ωραίο αυτό που λες, να είσαι μικρός σε ηλικία και ναι, να θέλω το να ζήσεις. Τα χαρώ. Θέλω να χαρώ τη ζωή αυτή την οικογενειακή. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα από τη στιγμή που εσύ αυτό το θέλεις, για να πεις αυτός ο άνθρωπος που μαζί του θέλω να δημιουργήσω οικογένεια? Θέλω να με αγαπάει και να με νοιάζεται. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις? Είναι εύκολο να το λες, αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Όπως θέλω να το κάνω και εγώ αυτό. Θέλω έναν άνθρωπο να με νοιάζεται όπως νοιάζομαι και εγώ για αυτόν, για αυτήν, μάλλον, συγγνώμη. Αυτό που λες είναι πολύ απλό όμως, γιατί για να υπάρξει μια σχέση πρέπει να υπάρχει αγάπη ούτως ή άλλως. Αγάπη δεν χρειάζεται γι' αυτό. Η αγάπη είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Άμα δεν υπάρχει δεν αγάπη, το έχει ζήσει. Βεβαίως το έχω ζήσει. Έχεις φτάσει κοντά στο να πεις ίσως αυτή η περίπτωση είναι καλή? Έχω σκεφτεί, αλλά απλά τώρα είμαι σε μια ηλικία που σκέφτομαι περισσότερο τη δουλειά μου. Αγαπάω πολύ τη δουλειά μου και θέλω να κάνω αρκετά πράγματα. Δεν θέλω να είμαι ένας τυχαίος σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να αφήσω πράγματα πίσω μου. Και πώς θα το συνδυάσεις τότε? Θα το συνδυάσω. Όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ και έχεις στόχους στη ζωή σου, να είσαι σίγουρη θα τους πετύχεις. Και εγώ θέλω να είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που ό,τι σκέφτομαι και κάνω θέλω να έχει επιτυχία. Η γυναίκα σου θα ήθελες να λειτουργεί έτσι και αυτή στα επαγγελματικά της? Ή θα ήθελες να λειτουργεί και αυτή έτσι, δηλαδή να βάζει ένα στόχο και να αφιερώνεται μέχρι ενός σημείου? Για τον κάθε άνθρωπο θα το ήθελα, όχι μόνο για τη γυναίκα μου. Θα ήθελες δηλαδή να δουλεύει, θα μπορούσε να ήταν τραγουδίστρια γνωστή? Όχι, να σου πω κάτι, δεν έχω σκεφτεί ποτέ τη γυναίκα μου που θα παντρευτώ να δουλεύει. Δεν θα ήθελα να δουλεύει. Όχι. Δεν θα ήθελα. Εμένα θα μου αρέσει η οικογένεια, ας πούμε, την έχω σκεφτεί στο μυαλό μου, η γυναίκα να είναι στο σπίτι με τα παιδιά της. Έτσι θα μου άρεσε εμένα η οικογένειά μου. Τώρα αν τύχει να γνωρίσω τη γυναίκα η οποία θα έχει και μια δουλειά και την ερωτευτώ και έχει και αυτή τη δουλειά, δεν θα μπορούσα να τη σταματήσω εγώ. Άμα το αγαπάει τόσο πολύ, okay. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, η γυναίκα μου να δουλεύει. Δεν θα ήθελες? Όχι, όχι. Δεν είναι λίγο εγωιστικό? Γιατί είναι εγωιστικό? Γιατί δεν ξέρεις αυτό? Γιατί ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο. Από τη στιγμή που θα το ξέρει και θα το κάνει. Θα ήθελες δηλαδή να κάνει αυτή τη θυσία για σένα? Ναι. Μάλιστα. Και εγώ θα κάνω τις άλλες θυσίες. Θα φέρεις τα λεφτά στο σπίτι, είσαι παραδοσιακός. Είμαι ένας καλός γονιός, αυτό θέλω να κάνω. Αγαπάω πολύ την οικογένεια και θέλω να συμβούν αυτά τα πράγματα στη ζωή μου. Σου το εύχομαι. Τα παιδιά? Παιδιά? Πώς σκέφτεσαι, τι παιδιά θα ήθελες να κάνεις? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κορίτσια, θα ήθελα ένα κοριτσάκι. Γιατί στην οικογένειά μου δεν έχω ούτε αδερφή. Και θα ήθελα πολύ να είχα μια αδερφή που δεν έχω. Και έτσι μου έχει μείνει, θέλω να κάνω κορίτσι.